Νίκη και πρόκριση. Νίκη, πρόκριση και όχι τίποτα άλλο. Μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης, μία από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, με παιχταράδες μέσα. Και ήθελα να ξέρω σήμερα, αυτοί που βλέπανε το ποδόσφαιρο, οι υγιείς φίλαθλοι, τα 10 εκατομμύρια δεν αναρωτιούνται αν αυτή η ομάδα δεν δικαιούται το πρωτάθλημα ή όχι. Με τις διαιτησίες που γίνονται και όλα αυτά τα έσχη. Όλα αυτά τα έσχη. Κοιτάξτε κατάντημα. Γι' αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο μάζεψε 0 βαθμούς από την ΑΕΚ, 3 βαθμούς από τον ΠΑΟΚ, τίποτα από τον άλλον και μόνο ο Ολυμπιακός το βγάζει ως πρόσωπο. 10 βαθμούς πάλι φέτος, προκρίθηκε στον επόμενο γύρο, είναι ομαδάρα ο Ολυμπιακός. Έχει προεδράρα, έχει κόσμο τρομακτικό, 5 εκατομμύρια Έλληνες. Το παιχνίδι δείξαμε ποιοι είμαστε, χάθηκε μπάλα σήμερα. Έπρεπε να φάει μίλα αλλά 3 σήμερα, έτσι όπως ήταν. Αλλά θα τα απευθύνομαι στα 5 εκατομμύρια φιλάθλους του Ολυμπιακού, όλοι ενωμένοι από εδώ και τώρα, δίπλα στον πρόεδρο, δίπλα στην ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα. Το έχω πει ότι από το Δεκέμβριο και μετά, στις δηλώσεις μου τις προηγούμενες, επανειλημμένως, ο Ολυμπιακός θα ανεβαίνει. Ό,τι και να του κάνουν αυτοί οι διαιτητές, οι οποίοι πρέπει να φύγουν όλοι από το πρωτάθλημα, όλοι, και έχω το δικαίωμα να το λέω γιατί είμαι 70 χρόνια στο ποδόσφαιρο και στην ΕΠΟ, εκεί που είναι αυτοί οι κύριοι τώρα, έχω χρηματίσει 15 χρόνια και εκεί. Και τα ξέρω όλα απ' έξω το τι γίνεται. Και τέτοια, αυτοί πρέπει να παραιτηθούν μόνοι τους. Αλλιώς απευθύνομαι και στον κύριο Υπουργό και σε όλους, τέρμα πια αυτό το πράγμα. Διότι γινόμαστε διεθνώς ρεζίλοι. Δεν μπορεί να βλέπει η Ευρώπη τον Ολυμπιακό και να βλέπει και τους άλλους. Είναι για ντροπή δηλαδή πια. Με τους διαιτητάς, μόνο με τους διαιτητάς. Και σας λέω, εγώ μιλάω πάντα με επιχειρήματα. Και ας βρεθεί ένας να με διαψεύσει. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει την πορεία του. Είπε ο πρόεδρος σήμερα μέσα στους παίχτες και εμείς όλοι τους έχουμε εμψυχώσει σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορεί να φανταστείτε. Και τα παιδιά έχουν τρελαθεί από μόνα τους από τις αδικίες που γίνονται τη συνεχής. Τελειώσαν αυτά. Να το ξέρουν οι κύριοι διαιτητές ή να πάνε μόνοι τους να παραιτηθούν και να φύγουν. Ιδάλλως ο Ολυμπιακός δεν είναι διατεθειμένος και εγώ μιλάω από μέρους όλων των φιλάθλων. Δεν είμαι στο Συμβούλιο τώρα και μιλάω εκ μέρους όλων των φιλάθλων, σαν Σάββαστο Δωρίδης, που 70 χρόνια υπηρετώ τον Ολυμπιακό. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν και πρώτος εγώ να ξανακουμπήσει τον Ολυμπιακό, τον πρόεδρό του και όλα τα συνεχόμενα. Δεν θέλουμε τίποτα. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε τον Ολυμπιακό ήσυχο, να βλέπει η Ελλάδα και η Ευρώπη πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Με πήρανε Παναθηναϊκοί, οι Αεκτζίδες προς τιμήν τους και μου δώσαν συγχαρητήρια. Τι ομαδάρα είναι αυτή, τι ομαδάρα είναι αυτή, είναι δυνατόν να μην παίρνει το πρωτάθλημα αυτή η ομάδα. Ποιος θα το πάρει? Οι άλλοι που τρώνε 3 και 4 και μας έχουν εξευτιλίσει. Λοιπόν, αυτά είχα να πω. Ο κόσμος να είναι υπερήφανος για την ομαδάρα του, για τον πρόεδρο του, για τους παίχτες του. Είναι παιχταράδες, ο προπονητής είναι άριστος και όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει και το πρωτάθλημα φέτος. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Γιατί αυτό το έσχος της διαιτησίας θα σταματήσει. Τους το υπόσχομαι. Ευχαριστούμε πολύ.